Ο κύριος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την καλή ενημέρωση, ιδιαίτερα τον κύριο Μπακόλα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι εάν οι ρωσόφιλοι ή οι ομιλούντες στη ρωσική είναι το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Ουκρανίας, η ίδια αναλογία θα υπάρχει και στο στράτευμα, φαντάζομαι. Αυτή η αναλογία λειτουργεί σαν πέμπτη φάλαγγα. Πώς εξηγείται η αποτελεσματική μέχρι τώρα αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής από το ουκρανικό στράτευμα? Εδώ φάνηκε να μην επιβεβαιώθηκαν τα expectations των Ρώσων, ότι οι ρωσόφωνοι θα λειτουργήσουν σαν πέμπτη φάλαγγα, όπως λέτε. Τώρα βεβαίως και στο στράτευμα είναι από όλες τις περιοχές και δεν κάνουν διακρίσεις. Βέβαια, αν και στο στράτευμα τα πιο σκληρά τάγματα είναι αυτά από των εθνικιστών, τα οποία ακόμη πολεμάν κοντά στο Ντονιέτσκ και στο Λουγκάνσκ. Δεν φάνηκε να υπήρξαν διαρροές στο στράτημα της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.